Έχω μια παρατήρηση πάνω σε αυτά, λένε θέματα του 1992 για ιδρύσεις που δόθηκαν σε ένα σημείο. Η νέα επένδυση που ξεκίνησε και ξεκινάνε όλες αυτές που βαρύνουν την περιοχή και χαλάνε στο τοπίο, σαν μια μικρή επένδυση. Μετά κάνουν μια αίτηση επέκταση, ακόμη μια αίτηση επέκταση, ακόμη μια αίτηση επέκταση και τελικά μετά χαλάνε όλο το τοπίο. Θέλω να αναφέρω αυτό που ανέφερα και στην Επιτροπή Διαβούλευσης. Είχα πριν από μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, το οποίο έκανε τη διαδρομή από τις Νιές μέχρι. Τι τη διαδρομή που ξεκινάει από τις Νιές και έφτασε μέχρι το τηλέφωνο, το τελειώ. Μια πανέμορφη περιοχή, θα συνιστούσε σε όλους σας να κάνετε αυτή τη διαδρομή που μπορούμε να πάμε εύκολα και με κούρσα ακόμη, να έχει επιστημιστεί και ο δρόμος από τη Μόβα, με ένα παραπάνω νομίζω, και θα δείτε πόσες ομορφιές υπάρχουν εκεί, πανέμορφες περιοχές. Ένα τοπίο το οποίο αυτή τη στιγμή εγώ πολύ ευχαριστώ που ξανακάνω τη διαδρομή και μία και δύο και τρεις φορές. Θέλω να αναφέρω επίσης ότι αυτή τη στιγμή έχω μια επιβάλληση στην περιοχή βάσει αυτού του ηχθείου. Και δεν ήμουν κάποιο ηχθείο το οποίο υπάρχει εκεί με αρνητικό και κάθετο στην επέκταση αυτή τη μονάδα, αλλά είναι ότι αυτή τη στιγμή κάτω ακριβώ από το ηχθείο υπάρχουν δύο ή τρία ναυάγια του 4ου αιώνα, νομίζω, βυζαντινά σκάφη, που πάνω σε αυτό επενδύουμε με το θέμα που λέγεται σήμερα ενάντια υποβρύχιο τουρισμό. Σε αυτό υπάρχει μια γενικότερη τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή μας. Εμείς σαν δημοτική αρχή πιστεύουμε και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί τουριστικά η περιοχή μας και όχι να επιβαρύνεται συνεχώς και καθημερινά, λες και είναι η περιοχή του Δήμου Αγγερού, είναι οτιδήποτε θέλει να γίνει που δεν γίνει σαν τις περιοχές θα πρέπει να γίνει σε εμάς και να κοιτάξουμε ότι από την πλευρά της Απαλιάπολης τουλάχιστον και όλες τις παραλίες, παράκτες που έχουν από γραμμές 124 χιλιόμετρα να τις αξιοποιήσουμε τουριστικά. Η θέση δικιά μας για αυτή την επένδυση και την επέκταση της μονάδος είναι αρνητική. Και αυτό θα πρέπει να καταγραφεί και να ζητήσουμε την περιφέρεια να μην δοθεί καμία άδεια για αυτούς τους λόγους τους οποίους αναφέρονται και έχουν και κάποιες φωτογραφίες που μπορείτε να δείτε. Αυτό το κόκκινο το σημείο του ΜΟ είναι ήδη υπάρχουσα εγκαταστάσεις. Το δε παράσινο είναι αυτό το οποίο φαίνεται να γίνει επέκταση. Αν δείτε σε μια γωνία εργαστική του GPS, το οποίο κάθισε και κάναμε και βάλαμε και εδώ πέρα μέσα, θα δείτε ότι αυτή η επέκταση της μονάδας μένει στο χώρο που είναι χαρακτηρισμένος ως αρχαιολογικός ενάριος χώρος. Άρα αυτό είναι το σύν το οποίο μπορούμε να πούμε και για τον ίδιο λόγο να το καταγγείλουμε αυτό στην περιφέρεια. Όχι μόνο να μην δώσει την άδεια, αλλά θα μας βρει αντιμέτωπος και ο περιφερειάρχης και όλοι οι παράγοντες, αν θα δοθεί άδεια για την επέκταση της μονάδας αυτής. Θα είμαι συνοπτικός και θα το παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μην την εισήγηση έκανε και το Δημοτικό Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα σαν Επιτροπή Διαβούλευσης. Ποιος σενάριο θα αναλύσετε θέμα. Ποιος απορώ και θέλω να ρωτήσω. Όταν έκανε αυτή την υποδομή ο εν λόγω επιχειρηματίας, δεν ήταν ενάγκης χώρος και τουριστικός. Ναι, στον Ιππυρακό δεν είχε τότε. Ήταν, πώς πήρε την άδεια. Πολλοί αρχαιολογικοί να το σταματήσαν. Αν δεν είναι όμως, δεν μπορούν να σταματήσουν την ανάπτυξη. Σας είπα. Βεβαίως είναι εξαγωγική μονάδα. Είναι μια μονάδα εξαγωγική. Ίσως δεν έγινε κατανοητό. Μιλάμε για επένδυση σε βυθισμένα σκάφη αρχαιολογικά αρχαία τα οποία είναι του 4ου αιώνα. Πάνω σε αυτό υπάρχουν οι ενάγειες αρχαιότητες έχουν καταγράψει αυτό το χώρο σαν επισκέψουμε αρχαιολογικό χώρο. Απάνω σε αυτά θα πάρουν τα χτιοτροφία. Αν είναι ενάγειες θα τον κόψει η αρχαιολογία. Δεν θα τον κόψουμε εμείς. Εσείς κύριε Δήμαρχε είστε υπέρ. Είναι υπέρ, ναι. Ο κύριος Λάβος είναι υπέρ. Ο κύριος Μαμούρας. Και μετά ο κύριος Τσούτσας. Κύριε Πρόεδρε, το ότι μας είπατε ότι είναι ενάλλιος αρχαιολογικός χώρος σημαίνει ότι εντάξει πρέπει να το σεβαστούμε και ήδη κάποιες υπηρεσίες έπρεπε να έχουν κάνει. Ας πούμε όμως ότι δεν ήταν αρχαιολογικός χώρος. Τελικά σε αυτή τη χώρα τι είναι η ανάπτυξη. Να μην παράξουμε αέριο. Να μην παράξουμε τσάγια. Τι θα παράξουμε τελικά για να ζήσουμε. Εγώ δεν είχα κανέναν τουρισμό τόσα χρόνια. Είμαι δημοτικός σύμβουλος. Με γεννά από το 2002. Δεν είδα κανένα ξενοδοχείο να γίνει καυτό με τουρισμό. Κάποιο ξενοδοχείο δεν έχουμε. Έχουμε αύξηση του παρατήρησε κανένα αύξηση τουρισμού. Μιλάμε έτσι γενικώς για δηλαδή να συμφωνήσω σ' όλα μαζί σας και με τον Δήμαρχο και μόνος εδώ που έχουν επιφυλάξεις. Και πάω από τις επιφυλάξεις, κυρίως για τον αναγκαιολογικό χώρο, πρέπει να σεβαστούμε και έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Αλλά όταν απορρίπτουμε κάτι, μια σωστή διοίκηση και ένα σωστό κράτος, λέει, ξέρετε κάτι κύριοι, ψάρια χρειαζόμαστε να φάμε.
παιδικά μας το θέμα. Το θέμα γενικά, δεν είναι παιδικά. Ειδικά, αφού λέω, δεν είναι παιδικά. Λοιπόν, λέω λοιπόν, ότι κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Θέλουμε ψάρια ή δεν θέλουμε. Άμα μόνο δεν θέλουμε, μαζί σας κι εγώ. Άρα πρέπει να μείνει. Να έχουμε κάποιες απόψεις πια. Δεν μπορεί να λέμε ότι είμαστε φτωχοί, αλλά δεν παράγουμε ψάρια, δεν παράγουμε εκείνο, δεν παράγουμε εκείνο. Το συγκεκριμένο οφείλουμε να το καταψηφίσουμε για τους συγκεκριμένους λόγους. Το καταλαβαίνω. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε που επιτρέπει. Δεν πρέπει να μείνουμε με άλλα χέρια. Και ο Τσούτσα. Μια σου είπα τα λέξη, η οποία έχω συγκρίνει λίγο, τι σημαίνει ανάπτυξη. Ανάπτυξη είναι πολλά πράγματα. Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να σκέψουμε το κεφάλι να δεχόμαστε κάποιες βιομηχανίες, γιατί αυτοί παράγουν θέσεις εργασίας ή γιατί υπάρχει μια γενικότερη ανάπτυξη που θα είναι δορυφορικά κάποια επαγγέλματα και να το δούμε. Σημαίνει ανάπτυξη ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε ένα παραγωγικό μέρο, γιατί αυτό είναι η πολυτέλεια σήμερα αυτή τη χώρα και θα πρέπει να καταγγείλουμε τις προτεραιότητες αυτού του χώρα και τις πολιτείες που μέχρι σήμερα σύστομα πήγαινε καν εκεί, πήγαινε καν εκεί. Σήμερα υπάρχει ένα νομοσχέδιο που δεν ενημερώθηκε τα πράγματα γιατί δεν κάνουν τον παντοπρόσωπο και σέβουν τον κάθε νομοσχέδιο που θέλει να συμβουλεύσει. Του καθένα. Προχτές ενημερώθηκε και εγώ ότι αυτή τη στιγμή έχουν χαρακτηριστεί συγκεκριμένοι χώροι στην Εύβοια παραδείγματι, στην οποία έχει μέσα ότι υπάρχουν αστεροφύσεις πλέον σε περιοχές που δεν μπορούν να αναπτυχθούν τουριστικά, των ηχθειοτροφείων. Άρα εδώ μέσα υπάρχει ένα πρόβλημα. Εγώ θα τελειώνω σε αυτή την κουβέντα και μιλάω ότι με στοιχεία ενοχής, αν θέλετε, για τη δημιουργία αυτών των ηχθειοτροφείων σε αυτές τις περιοχές, να κάνετε τη διαδρομή αυτή. Αν να κάνετε αυτή τη διαδρομή από τις νέες μέχρι το τελειώνω, τότε θα δείτε ότι πράγματι έχω δει και θα πρέπει να γίνει. Και μακάρι αυτή τη στιγμή η πολιτεία, όπως κάνει και παρατήρηση και το βλέπω και στο έργο εδώ πέρα μέσα κάποιων φορέων της Ούρμης, που είναι μορφωτικός, δεν βλέπω τώρα, τέλος πάντων, είναι τρεις σύλλογοι, έχουν κάνει παρατηρήσεις οι οποίες κάνουν με την κατάσταση. Κάποια στιγμή θα πρέπει να τα δούμε γενικότερα αυτό που λέμε ανάπτυξη, τι μπορούμε να αναπτύξουμε, τι μπορούμε να δώσουμε. Περιοχές αυτές όπως είναι αυτές δεν έχουν ξαναπηρεθεί ούτε η ερώτηση πουθενά. Είναι αναξιοποίητη για πολλούς και διαφόρους λόγους με ευθύνη πάνω της πολιτείας που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Όταν μιλάμε ανάπτυξη, δεν μιλάμε για ένα σχέδιο κανένα εξωτερικό. Είναι το φορολογικό, είναι να προσελκύσεις, είναι η προστασιμότητα, είναι πολλά πράγματα. Ανοίξαμε όλα τα βουνά σήμερα γιατί υπήρχε ένα κτηνοτρόφο απάνω που είχε 100 πρόβατα και κάναμε έναν δρόμο που μας στήξει τον κόσμο τα λεπτά και δεν μιλήσαμε ποτέ να κάνουμε μια ανάπτυξη να αναπτύξουμε το παραγωγικό μέτωπο της Ελλάδας που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Έτσι. Θέλω να πω ότι η θέση μας είναι ξεκάθαρα αρνητική και αυτό είναι εξ αρχής δεδομένος, όπως είπατε εδώ μέσα. Θέλω απλά να τονίσω μια παρατήρηση που ακούστηκε στην Επιτροπή Διαβούλευσης προχθές, ότι 100 τόνοι παραγωγής θεοκαλλιέργειας ισοδυναμούν με ρήπες 7.000 κατοίκων. Ενώ ο εν λόγω επιχειρηματίας ετείται συνολική παραγωγή 300 τόνων θεοκαλλιέργειας. Δηλαδή μιλάμε για μια ρήπανση, μια επιβάρηση συνολικά 20-21.000 κατοίκων. Μια τεράστιο φόρτο για την περιοχή. Ένα αυτό. Και δεύτερον, να προσθέσω απλά και ισχύει και για το προηγούμενο θέμα, πρόεδρε τη Δημαρχία. Να μην πάρουμε σήμερα μια απόφαση και νομίζουμε ότι κάνουμε το κάθε που μα και πάμε σπίτι μα εσύ εκεί. Δημαρχία. Να πα στην περιφέρεια είναι συμβουλευτική η απόφαση, αλλά να πιέσει τον αγοραστό και να καταλάβει ότι εμεί θα έχουμε πάρει αυτή την απόφαση στο ποινικό κοινωνία. Γιατί αν πάρουμε την απόφαση, τη στείλουμε τα κεντρικά και την αφήσουμε στη τύχη τη, πολλά μπορεί να γίνουν από πίσω μα. Έτσι, να την υποστηρίξουμε δηλαδή. Αυτό. Τίποτα παραπάνω. Σωστή παρατήρηση. Συγγνώμη, μια κουβέντα από μόνο. Είναι σωστή παρατήρηση. Πριν γράψουμε την απόφαση, δεν την βάλουμε, τη διαβάσετε εδώ πέρα μέσα. Συγγνώμη. Θα στείλουμε την απόφαση αυτή και θα είναι και η παρουσία δικιά μου αρνητική στο συμβούλιο του Αγγλικού. Δεν θα γράψει απόφαση. Η απόφαση είναι ξεκάθαρη και θα γράψει. Να υποστηρίξει. Δεν θα παρουσία και αυτό. Αυτό τίποτα παραπάνω. Και θα είναι και η παρουσία του Αγγλικού. Ο κύριο Νούσα, ο κύριο και μετά ο κύριο Τσανή. Αναγνωρίζουμε σαν Δήμος και γίνεται μια προσπάθεια να αξιοποιήσουμε τα λαμπάκια της περιοχής στους όρμους της περιοχής του Παρασκευού μέσω των προγραμμάτων της ενάντια αρχαιότητας και τώρα βρισκόμαστε σε μια δύσκολη θέση να δώσουμε άδεια πάνω σε αυτά τα λαμπάκια να δώσουμε άδεια να γίνει μια επέμβαση. Ο κύριος Τσανής. Εγώ μάλλον πρόκειται για πολύ πιο σοβαρό θέμα αυτό που λέγουμε. Και εγώ θα είμαι λίγο πιο σκοπεδός. Κύριε Πρόεδρε, ας ακούσουμε τον κύριο τους κύριους. Θα τελειώσουμε σίγουρα. Κύριε Ρατός, να πάρουμε μία γνώμη, να μορφώσουμε μία γνώμη. Εμείς
Λοιπόν, τα πράγματα είναι πιο σοβαρά από πριν. Και επειδή γίνεται πολύ κουβέντα για την ανάπτυξη, και επειδή ζούμε στο σύστημα που ζούμε, την ανάπτυξη δεν έχουμε καταλάβει ότι θέλουμε επενδυτές. Εδώ έχει περάσει ο μορφωτικός σύλλογος, αυτό που είπε ο κύριος Γκρίνιας, που εδώ δεν μιλάνε για την επενδυτή. Εδώ μιλάνε για τα μαζί της περιοχής. Να είμαστε ξεκάθαροι. Θέλουμε επενδυτές ή τα βαζίδες. Γιατί με την αρρωχή κάποιων έχουμε φτάσει στην περιοχή να έχουμε τα βαζίδες. Ο συγκεκριμένος κύριος ζητάει σήμερα επέκταση. Και είναι λογικό σε μια επιχείρηση και λάβαμε από τους κόσμους ότι πρέπει να πάρει επέκταση. Εδώ όμως λέει ότι αυτός ο άνθρωπος από την επένδυση που είπε και την άδεια που πήρε έκανε τα βαζί σε γυαλό, έκανε παράνομους δρόμους, έκανε το ένα, έκανε το άλλο. Άρα δηλαδή εμφανίζεται σαν τα βάζει της περιοχής. Αν του δώσουν άδεια να συνεχίσει να κάνει αυτό. Ένα, κατά, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Αυτές τις παρανομίες που έχει κάνει, ποιοι είναι υπεύθυνοι να το ελέγξουν. Ποιος είναι ο ρόλος του Δήμου μέχρι σήμερα. Εδώ δεν έχει αυτές οι καταγγελίες. Γιατί δεν πάμε στις αντίστοιχες υπηρεσίες να παρέχουμε. Γιατί αλλιώς ο αγοραστός για τον άλλο έβγαινε τα τρόμο που θα στο βάλει την πίσω πόρτα. Είναι αγωνάκριε, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι να του μπρόξουν. Γιατί έχει παραμονή με άκρη τη μπρόξα. Ποια είναι η θέση του Δήμου. Ή του πρώην δημοσίου του Δήμου σήμερα. Αυτό εδώ λέτε, εγγράφο, στη σύλλογη τη Σούρπη, ότι έχει καταπατήσει για λόγια και παράνομε κατασκευέ. Έκανε παράνομου δρόμου κτλ. Ποιε είναι οι επιβαρύνσει σε αυτό το κύριο. Αυτό δηλαδή, εγώ και αυτό ήξερα και τα βάζει. Όχι μόνο δεν καταλαβαίνει τον νόμο. Λέω εγώ να το καταλαβαίνω. Αυτό δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει ποια είναι η ευθύνη σαν δημοτική αρχή, σαν δημοτικό συμβούλιο. Κατά τη γνώμη μου, όχι μόνο είμαστε αρνητικοί. Πρέπει να πάει και στι αντίστοιχε επενδύσει να πάρθουν μέτρα για την τήρηση τη νομιμότητα. Όταν μιλάμε για τέτοιε επενδύσει, υπάρχουν περιβαλλοντικοί κανόνε και κανόνε νομιμότητα. Αυτά είχαμε. Υπάρχει άλλο κάτι που θέλει να μιλήσει. Υπάρχει κάποιος πολίτης που θέλει να πει κάτι. Ο πρόεδρος της Σούρπης. Κάτσε, καταρχήν να κάνω το σύντομο. Κάτσε, πειράζει, ακούγεται, και ο κύριος Δήμαρχος που ήταν τότε ήδη που γράψε ότι είμαστε κατάρτιμοι των τροφιών, που τελείωκαν τις κλίσεις, να είμαστε άπλυτα, να ξέρουμε τις όπλοι, είμαστε αρνητικοί. Παρόλα αυτά, τα τροφιά είναι. Δείξτε. Και αυτή η ιστορία σου φορά. Ωραία. Αν θα κάποιος να ρωτήσει κάτι άλλο να δω. Θες να μιλήσω για το πρόεδρο, κύριε πρόεδρε. Ναι, δεν έχει κάνει πρόεδρο. Μια απορία έχω, σας είπα κι εγώ, εναντίον, είπε αυτό ο αλλά εάν ήταν νόμιμες οι κατασκευές και είχε κάνει όλα νόμιμα, είχε πει, θα του δίναμε άδεια επέκτασης. Μη στηριστούμε στις παρανομίες, οι παρανομίες που θεωρούν τα βατζή, το καταλαβαίνω. Αν ήταν νόμιμο, θα του δίναμε, εκεί πρέπει να απαντήσει ο καθένας να βάλει τον εαυτό του απέναντι. Η επένδυση και την άδεια να μεταφέρει τα προϊόντα της μόνο μέσω θαλάσσης. Δεν είχε δικαίωμα να πατήσει την ακτή. Αυτή τη στιγμή έχει πατήσει την ακτή. Εξάλλου υπάρχει χώρος υποδοχής ηλεκτροφείων απέναντι στους ορεούς. Όταν και η ηλεκτροφείο μας έχει μαζευτεί. Το θέμα θεωρείται τελειωμένο και παίζει στην πορεία. Ο κύριος Αντιδήμαρχος Καραγιώργου. Αρνητικά. Κύριος Καραγιώργος, αρνητικά. Κύριος Μαντέλος. Κύριος Δαλακούρας. Κύριος Δαλακούρας. Κύριος Δαλακούρας. Όχι, κύριος Μαμπόρας όχι, ο κύριος Εκίζουσο, κύριος Ρούζας, κύριος Δημάκης, κύριος Ζώδος, κύριος Καχωρίτης, κύριος Δράδης, κύριος Βουλάρης, όχι, ο κύριος
Ωραία, αν όχι ο κύριο Τσούτσα, όχι. Κύριο Τσανή, δέστηκε, δέστηκε, καταλαβαίνω. Όχι ο κύριο Τσανή. Ο κύριο Τσάκο. Ναι, λευκό. Λευκό. Ο κύριο Τσανά. Όχι. Κύριο Τσόκα, όχι, καλέ, όχι. Κατά την ψηφία.